Για να δούμε τώρα την είσοδο των παικτών έναν προς έναν εκεί που θα φωτίζει, αλλά NBA όπως μας είπε ο Γιάννικος Αβαλάς. Ο προβολέας, κοιτάξτε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα για τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού. Πρώτος από όλους λοιπόν ο παλιότερος τους, ο Κούνης Καραταϊδης. Κώστα, λόγος σαν. Καραταϊδης που έζησε με τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγε κανείς, αυτά τα τελευταία χρόνια και που θα πρέπει λογικά να ρουφάει δευτερόλεπτο το δευτερόλεπτο στιγμή τη στιγμή. Από πίσω ο Νινιάδης, ο Αμανατίδης, ο Κουρσανίδης, από τους πολυτιμότερους παίκτες του Ολυμπιακού αυτή τη χρονιά, ο Ντεσόουζα, ο Αμπονσάρη, ο Μαυρογεννίδης, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού ένας-ένας με τη σειρά που επιβάλλει ο αριθμός της φανέλας τους, αυτοί τουλάχιστον επέλεξαν οι ερυθρόλεπτοι. Με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Σοκράτη Κόκαλη, για ένα τελειτουργικό που θυμίζει Champions League, πέρασαν όλοι για τα μετάλλια και τώρα θα πάει ο αρχηγός αφού ασπαστεί τον πρόεδρο του Σοκράτη Κόκαλη για να σηκώσει το κύπελλο. Η κούπα λοιπόν στον Κούλη Καραταϊδη. Ολυμπιακός στον ουρανό του Πειραιά στέλνει τον τόσπο με τη μία στα ουράνια, δείτε πως πέφτει φωτιά το Καρεσκάκι. Αμέσως μετά ο δεύτερος παλιότερος στην τάξη, ο Βασίλης Καραφιάλης και το αφεντικό της ομάδας, ο Σοκράτης Κόκαλης που βλέπει τους κόπους και τις προσπάθειες των τελευταίων χρόνων μαζί με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Υπό τους ήχους Σάρκα και Οστά, υπό τους ήχους του αξέχαστου κομματιού που είναι από το Champions, το οποίο ήχη εδώ από τα μεγάφωνα του Σταδίου Καραϊσκάκη και δίνει έναν άλλο τόνο στην ατμόσφαιρα. Ένα Καραϊσκάκη που επαναλαμβάνουμε έχει πάρει πραγματικά φωτιά, έχουν ανάψει τα καπνοφώτα παντού, μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Τα φώτα ανεβαίνουν σιγά σιγά και βεβαίως είναι η στιγμή του γύρου του θριάμβου. Οι ερυθρόλευκοι θα βρεθούν ακόμα πιο κοντά στον κόσμο τους, στους φιλάθλους τους, πανηγυρίζοντας με αυτούς την κατάκτηση του τρίτου στη σειρά πρωταθλήματος. Βλέπετε στο βάθος, για να πάρουμε έτσι και μια εντύπωση πρόστα για το πώς αισθάνονται οι Άκκες, γιατί έχουμε πολλά χρόνια να δούμε και το τριάμβου στην Ελλάδα από πρωταθλήτρια ομάδα. Δείτε λοιπόν εδώ τον κύκλο που κάνει στο στάδιο Καρεσκάκη, παίκτης του Ολυμπιακού τριάμβου στις 1899. Τελευταίο πρωτάθλημα του αιώνα, ο Ολυμπιακός στέφεται πρωταθλητής. Ένα άκρος. Είμαστε τώρα στο Ολυμπιακό. Και όταν έφυγε ορισμένοι είπαν ότι δεν θα ξαναδώ πρωτάθλημα. Αλλά βλέπουν ότι ήταν ο ιδίος όμως η κύριε αυτή σήμερα και είδαμε ότι παίρνω το τρίτο σε πρωτάθλημα και ντάμπλ από τον Ολυμπιακό.